Σταυρούλα Τζευρένη, αρχαιολόγος στην εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ανασκαφές που εκτελούνται στην πόλη. Υπάρχει μια ομάδα αρχαιολόγων που συμμετέχουν στην επίβλεψη των εργασιών του Μετρό, η συνάδελφος κυρία Κωνσταντινίδου από το τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, εμείς οι δύο, και αντίστοιχα οι συνάδελφοι Τάνια Πρωτοψάλτη και Ελένη Λαμπροθανάση από το τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Βλέπουμε ότι οι θελοντάκοι του Μετρό δουλεύουν μέρα, νύχτα, συνεχώς. Κοιτάξτε, οι εργασίες γίνονται σε διπλή βάρδια, με εντατικούς ρυθμούς και μέσα σε στενά χρονικά διαγράμματα, τα οποία προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τηρήσουμε. Οι ανασκαφές στο κέντρο της πόλης, στο σταθμό Αγίας Σοφίας, σε ένα πολύ κομβικό σημείο, στον άξονα δύο μεγάλων οδικών αρτηριών, της Οδού Εγνατίας και της Οδού Αγίας Σοφίας, στη θέση του παλιού Ντεκουμάνους Μάξιμους και του Κάρντο. Αντίστοιχα, οι ανασκαφές από το 2009 που ξεκίνησαν έχουν φέρει στο φως ένα κομμάτι της Βυζαντινής πόλης, της παλαιοχριστιανικής Βυζαντινής πόλης και φυσικά στοιχεία αντίστοιχα της πολεοδομικής οργάνωσης μέχρι τους νεότερους χρόνους. Οι φετινές εργασίες αποκάλυψαν μία σειρά καταστημάτων των Βυζαντινών χρόνων, ένα κομμάτι της αγοράς, ένα μεγαλύτερο κομμάτι είχε ανασκαφεί κατά τα προηγούμενα χρόνια υπό την εποπτεία της τέως εφορίας, της τέως ενάτης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Φέτος οι ανασκαφές περιορίζονται στη βόρεια είσοδο, σε ένα κομμάτι του κελίθους του σταθμού και στη νότια είσοδο. Στην βόρεια είσοδο, όπως σας είπα, στα Βυζαντινά στρώματα έχουμε κτίσματα που ταυτίζονται με καταστήματα που σχετίζονται με πώληση και εμπόριο κοσμημάτων κατά βάση. Ενώ το ενδιαφέρον παράλληλα είναι ότι η λασπόκτιστη αυτή τύχη των κτισμάτων πατούν πάνω στην προγενέστερη πολεοδομική χάραξη, όπου διαγράφονται πλέον, διαγράφεται η διαμόρφωση μιας ημικυκλικής σιγμοειδής πλατείας στην πλευρά της, στη βόρεια είσοδο της, στην Αγία Σοφία, και αντίστοιχα και στην νότια είσοδο έχουμε επίσης τα ευρήματα, δίνουν την εικόνα, αναπαριστούν την πολεοδομική οργάνωση με διαμόρφωση πλατιών στο σημείο αυτό τη συμβολή των δύο κεντρικών αρτηριών. Είναι μοναδικό αυτό στην Ελλάδα? Όχι, δεν είναι μοναδικό. Όχι, δεν είναι μοναδικό. Οι διαμορφώσεις αυτές είναι συνηθισμένες σε κομβικά σημεία στις διασταυρώσεις των οδών, με διαμορφώσεις στοών, εκατέρωθεν των δρόμων και πλατείες πλακώστρωτες. Ένα τέτοιο έχουν βρεθεί και στην Κόρινθο, έχουν ανασκαφεί και έχουν βρεθεί. Ναι, όχι. Εξάλλου μιλάμε για μια εποχή που η συγκεκριμένη ανάγεται στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Όσον αφορά τα εργοτάξια στην Πηλαία, είχαμε κάποια... Δεν, για το θέμα της Πηλαίας είναι υπεύθυνοι οι συνάδελφοι των προϊστορικών κλασικών αρχαιοτήτων. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι άλλο. Εξάλλου δεν είχαμε μιλήσει, δεν είχαμε συνεννοηθεί για συνέντευξη, δηλαδή με ρωτώ απαντήσεις. Μου ζητήσατε να πω μόνο συγκεκριμένα. Οι άλλοι, ναι, δουλεύουμε στον νέο συνδρομητικό σταθμό, στην πλατεία Δημοκρατίας, φυσικά. Πάντα όταν σκάβουμε βγαίνουν ευρήματα, τα οποία στην ουσία όμως είναι η συνέχεια όλης αυτής της εικόνας με στοιχεία για την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης, εντός και εκτός των τυχών. Σας ευχαριστώ. Τα χρονοδιαγράμματα υπάρχουν πάντα και προσπαθούμε να τα τηρήσουμε. Ευχαριστώ.